Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί πρώτον γίνεται κατόπιν εορτής, κύριε Αξιώτη, και δεύτερον, όποτε συζητήσαμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, στη δική σας θητεία, δεν έγινε εντός ημερησίας, με εισήγησή σας, έγινε με αφορμή θανάτους, πιέσεις από τους συλλόγους και αιτήματα που έμπαιναν εκτός ημερησίας. Έτσι έγινε η συζήτηση με αφορμή τον τελευταίο, τον προτελευταίο θάνατο που έγινε νομίζω τον Νοέμβρη του 2021. Δεύτερον, μαθαίνουμε εδώ προς τα τέλη της θητείας σας ότι είστε υπέρ της πλήρους υπογειοποίησης του γραμμών του ΟΣΕ για όλη την έκταση της Αθήνας. Δεν είναι κακό, έστω και τελευταία στιγμή, να μαθαίνουμε ότι η Δημοτική Αρχή η σημερινή είναι υπέρ της πλήρους υπογειοποίησης. Πότε το διεκδικήσατε, πότε το απαιτήσατε. Ρωτήστε 100 Αθηναίους στο τρίτο και στο τέταρτο και πείτε τους τι γνώμη έχει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή για τις γραμμές του τρένου για την υπογειοποίηση. Αυτή είναι η διαφορά. Τα λόγια του αέρα με τα έργα. Στην Πάτρα δύο κυβερνήσεις επιχείρησαν να τη χωρίσουν βυθίζοντας τη γραμμή. Με αγώνες υπογειοποιείται πλήρως έως το νέο λιμάνι. Αλλά κινητοποιήθηκε ο λαός της πόλης. Μπήκε μπροστά. Πίεσε και την προηγούμενη δίκη του ΟΣΕ της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτή. Και από βύθιση έγινε υπογειοποίηση. Και τώρα παλεύουν να υπογειοποιηθεί και ένα κομμάτι έξω από τον ιστό της πόλης. Εδώ, με αγώνες σοβαρούς και πιέσεις, φτάνει η υπογειοποίηση όσο σταθμό Λαρίσης, όταν θα φτάσει. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για χωρισμό της πόλης. Και επειδή μιλάμε για γραμμές συγκεκριμένου μήκους, ηλεκτροφόρες, και συγκεκριμένου όγκου μεταφορών ως το λιμάνι του Πειραιά, κυριολεκτικά το χώρισμα που έχει η πόλη τώρα θα γίνει ακόμα πιο βαθύ. Τα λέμε αυτά γιατί ποτέ δεν είναι αργά να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε την πλήρη υπογειοποίηση. Απ' την άλλη, να απαιτήσουμε εδώ και τώρα μέτρα τα οποία δεν παίρνονται. Καλές οι προθέσεις, αλλά όλα αυτά που λέγαμε πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, γιατί δεν έγιναν μέχρι τώρα. Και τι μας εγγυάται ότι θα γίνουν τώρα. Μιλάτε για 8 και 8 διαβάσεις, περισσότερες είναι. Δεν είναι μόνο 16. Και βεβαίως είναι περισσότερες. Άκουσα το 8 και 8. 18 διαβάσεις. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι τόσες. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι τόσες. Για την κάθε μία από αυτές, τι σχέδιο υπάρχει, τι άμεση εκτέλεση έργων. Δήμου ΟΣΕ. Γιατί θυμάμαι και κουβέντες που λέγονταν προεκλογικά ότι εμείς δεν θα παίζουμε τον μπαλάκι των ευθυνών σε ποιον ανήκει η ευθύνη, εμείς θα παρεμβαίνουμε. Περιμένουμε την παρέμβαση. Περιμένουμε να μάθουμε αν το παρατηρητήριο το οποίο φτιάχτηκε όταν ξεκίνησε η διαδικασία η συζήτηση της υπογειοποίησης λειτουργεί, αν λειτουργεί, τι παρατηρεί, τι προβλέπει και θεωρούμε ότι έχετε υποχρέωση να φέρετε εντός ημερησίας με εισήγηση, με εισηγητικό τι μέτρα παίρνονται διάβαση τη διάβαση, χρονοδιάγραμμα και τι μέτρα θα πάρετε για να μπει μπροστά η διεκδίκηση με τα Υπουργεία και με τις διοικήσεις. Είναι και πολλές οι διοικήσεις του ΟΣΕ. Ποια είναι από όλες τώρα. Η ΓΕΟΣΕ είναι, η ΕΡΓΟΣΕ ποια είναι από όλες που έχει σχέση με τις υποδομές. Γιατί έχουμε και αυτό. Άλλος έχει τις γραμμές, άλλο τη μελέτη, άλλο τα έργα, άλλο την κίνηση, άλλο τα καλώδια. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Η κατάτμιση του ΟΣΕ και λοιπά και τα βλέπουμε στην πράξη. Λοιπόν, εμείς καταλήγουμε με αυτό. Έχετε δέσμευση να φέρετε εισηγητικό
που να λέει στις 18 διαβάσεις τι μέτρα παίρνονται, με τι χρονοδιάγραμμα και τι κινήσεις θα κάνει ο Δήμος της Αθήνας για να διεκδικήσει την πλήρη υπογειοποίηση του ΟΣΕ σε όλο τον χώρο.